Λοιπόν, αποκλεισμός οδυνηρός από την άσημη και παντελώς άγνωστη στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη αρμένικη ΝΟΑ. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βγάλουμε το 3-1 του πρώτου αγώνα, το ελεύθερο εκείνο αποτέλεσμα, και η ΑΕΚ μένει εκτός Ευρώπης, κάτι που σημαίνει ουσιαστικά και οικονομικά, αλλά και πραγματικά μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Οδυσσέα. Εντάξει, δυσάρεστο αυτό τώρα με τον αποκλεισμό μας. Όπως λες και με τις μεταγραφές θα έχουμε ένα θέμα. Με τη βοήθεια στο επιθετικό κομμάτι θα έχουμε ένα θέμα. Τώρα που αποκλειστήκαμε θα έχουμε γενικά πολλά θέματα. Αλλά εντάξει, δεν αλλάζει αυτό. Θα την αγαπάμε την ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε περάσει. Εγώ πιστεύω σε όλο το κομμάτι του σημερινού αγώνα ότι πιο πολύ έφταιγε το κομμάτι της ηρεμίας. Δεν είχαμε ηρεμία στα τελευταία 15 λεπτά ή 20 γιόμες μέσα. Έκανε μία ωραία ενέργεια με χαμηλά την μπάλα ο Πάολο Φερνάντες. Την έκλεψε ο Μάνταλος, τη μοίρασε νομίζω στον Φερνάντες κατευθείαν. Έβγαλε μία ωραία γλυκιά σέντρα και μπήκε ένα αυτογκόλ. Αυτό το αυτογκόλ μπήκε στο 90 στο 90 συν 4 με μπερδεύτηκαν, δεν κατάλαβα τι έγινε. Στο Τζούμπερ έχει χρειαστεί τον κόλ, να ξέρεις. Δεν έχει χρειαστεί στο Τζούμπερ. Τέλος πάντων, εγώ είδα ότι είναι χρειαμένο στο Τζούμπερ τον κόλ. Να, εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, ο Τζούμπερ τώρα. Το θέμα Τζούμπερ. Ρε παιδί μου, αντί να σουτάρεις από τα 20 μέτρα, μοίρασε την μπάλα αριστερά στον Κοϊτά, άσε την μπάλα στο Λαμέλα, έκανε ένα σουτ που μπορούσε, αν είχε κάνει μία κάθετη πάσα, είχε αφήσει δύο παίκτες εκτός φάσης και έβγαινε η μπάλα στον Κοϊτά νομίζω ή στο Χατζησαφή, δεν θυμάμαι, και να βγάλει σέντρα, ολομόναχος. Εγώ πιστεύω σήμερα ο χειρότερος μας παίκτης ήταν ο Τζούμπερ, που έχασε πολλές ευκαιρίες, έχασε το κρίσιμο τέτα-τέτ στο τρίτο λεπτό. Εκεί αν είχε βγει τον κόλ αυτό, θα είχαν αλλάξει όλα. Και όχι μόνο αυτό. Αν άφηνε την μπάλα στον Γκάλενς, που είχε βγει ο τερματοφύλακας. Αν. Εντάξει, εμένα μου άρεσε πολύ ο Πίλιος, που ο Πίλιος σε κάθε μάτς που έχει παίξει ως βασικός είναι, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίκτες. Δεν ξέρω γιατί. Τραυματίστηκε τώρα, δεν ξέρω τι. Τραυματίστηκε στην πλάτη. Θα δείξει τώρα, ακόμα δεν έχει αποφανθεί τι γίνεται το ιατρικό team. Τέλος πάντων. Εντάξει τώρα. Ο Χατζησαφή δεν είναι για πολλά. Ο Βίντα φέτος λίγο έχει πέσει από ό,τι έχω δει. Άρα, Βίντα, Χατζησαφή. Ο Κάλενς, σ' άρεσε. Κάλενς, ωραίος ήταν. Έκανε αυτό εκεί το λάθος που πήγαμε να πεθάνουμε όλοι. Λέμε, εδώ σηκωθείτε, πάμε να φύγουμε. Αλλά, εντάξει, ο Ρώτα ήταν πολύ καλός. Μ' άρεσε από τους καλύτερους παίκτες. Είχε και μια σουτάρα παραλίγο, βάλει να μπορούσε να βγει τα ντερά του κερατά. Και προκαλούσε στο τέλος του αγώνα αυτός ο Τσογλάνος, Ο τερματοφύλακας τους, ναι. Προκαλούσε, έκανε φασαρίες κλπ. Υπήρχαν αποδοκιμασίες στους παίκτες μετά το τέλος του αγώνα και τους μάζεψε ο Αλμίδα. Τους είπε δύο κουβέντες εκεί στα πεταχτά και την ώρα πριν φύγουν στα αποδυτήρια
και έκαναν όλοι μαζί αυτό που κάνουν το ζητώ, δηλαδή φωνάζοντας ΑΕΚ, βάζοντας τα χέρια μαζί και φωνάζοντας ΑΕΚ. Στη μεσαία γραμμή είχαμε πρόβλημα κυκλοφορίας στο πρώτο εμίχρονο και στο δεύτερο, δηλαδή παρότι άλλαξαν κάπως τα πράγματα. Ανέβηκε λίγο η ομάδα με τον Πινέδα, αλλά ήταν στο πρώτο 20-25 λεπτό του δεύτερου εμίχρονου σχεδόν νεκρή. Αλλά κυκλοφορούσε λίγο καλύτερα η ομάδα στη μεσαία γραμμή, όπως και να έχει. Από ότι στο πρώτο μέρος που δεν έφευγαν δύσκολα οι μπαλιές. Για την επίθεση όπου δεν υπήρχε επιθετικός. Έχουμε φτάσει 15 Αυγούστου και δεν έχει αποκτηθεί επιθετικός. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Έχουμε η ομάδα παίζει χωρίς επιθετικό. Που είναι έδειξε καλός. Δύο και δεν πήρε κανένα. Που είναι καλός. Αλλά όποτε τραυματίζεται κάνει 1-2 μήνες για να αναρωτική, πώς λέγεται. Ναι, για να επανέλθει. Για να επανέλθει. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό να τη βγάλουμε τη χρονιά με Τζούμπερ. Και άμα πάθει κάτι και ο Τζούμπερ, με ποιον θα παίζουμε. Εμένα μου άρεσε η επιλογή Λιούμπισιτς επιθετικός, αλλά δεν μ' άκουσε ο Αλμέιδα. Ναι, ναι. Δεν ήταν καλός ο Λιούμπισιτς σήμερα, εμένα δεν μ' άρεσε. Εμένα μ' άρεσε. Μάλιστα. Και ο Μάνταλος μ' άρεσε. Αν και δεν φάνηκε πολύ, μοίρασε μερικές πάσες. Στο δεύτερο μήχρονο είχε χαθεί κάποια στιγμή, γύρω στο 70, αναρωτιόμουν αν παίζει. Νομίζαμε ότι δεν ήταν, ότι δεν ήταν μέσα. Ο Κοϊτά επίσης που μπήκε ήταν πολύ ανούσιος, δηλαδή δεν έβγαλε σωστές πάσες, δεν έκανε σωστές ενέργειες, δεν ταλαιπώρησε όσο θέλαμε την δεξιά πτέρυγα της άμυνας των Αρμενίων, δεν φάνηκε ουσιώδης. Πιο πολύ ουσιώδης και είχε και συμμετοχή στον γκολ ήταν από την άλλη πλευρά. Ο Φερνάντες, ο Ποκοπίκος, παρά ο Κοϊτά. Ναι. Και δεν ξέρω. Κάποιος άλλος που να σου άρεσε να διακρίθηκε. Παιδιά, δεν μας έχει μείνει φωνή και ψυχή, έτσι, το καταλαβαίνετε. Μ' άρεσε ο Λαμέλα αυτό το λίγο που μπήκε. Έκανε δύο σουτ, αλλά δεν ούτε αυτός. Και τώρα μόλις παρατήρησα πως επειδή την ώρα που γυρνάμε το βίντεο είναι το μάτς της Χάιντουκ Σπλίτ με την Ρούζο Μπέροκ. Η Ρούζο Μπέροκ προηγείται με 0-1 στο 90 στην Κροατία. Μάλιστα. Οπότε αν προκρινόμασταν σήμερα θα παίζαμε με την Σλοβένικη. Του Ρούζο Μπέροκ. Κατά πάσα πιθανότητα. Ρούζο Μπέροκ και πώς τη λένε τέλος πάντων παίξει. Ρούζο Μπέροκ Νόα Ντέρμπι. Και απλά για να ενημερώσουμε, ο Άγιαξ με τον Παναθηναϊκό είναι στα πέναλτι. Άλλο και τούτο. Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, τι άλλο θα ζήσουμε. Λοιπόν, okay, κλείνοντας και συνοψίζοντας, επιθετικό σοβαρός χτες. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, πες στον Αραούχο να το καταλάβω. Το Μπόνσε που ήταν φορ περιοχή, σκόραρε με κεφάλι, με πόδι, είχε σώμα. Γιατί έφυγε, δεν καταλαβαίνω. Μωρέ να φύγει αφού είχε τόσο καλή οικονομική προσφορά. Επιχείρηση είναι, λένε. Κοιτάει τα συμφέροντά της, αλλά από εκεί πέρα στο συμφέρον της δεν είναι να αντικαταστήσει αυτό το παίκτη, να μην έχει μείνει μόνο με έναν ο οποίος σε πολλές φάσεις φαίνεται και γυάλινος, δηλαδή άπαξ και τραυματίζεται, κάνει 1-1,5 μήνα να επανέλθει. Και επανερχόμενος ο Λιβάη Γκαρσία κάνει και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να συνέλθει αγωνιστικά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τίποτα, πεθάναμε σήμερα. Είναι πολύ δύσκολη, παιδιά, η χρονιά. Μην είμαστε εθεροβάμονες. Περιμένουμε πολύ δύσκολα τα πράγματα και θα δώσουμε όλα για να μπορέσει η ΑΕΚ να ξεφύγει από αυτή τη μεγάλη δυσκολία. Όπως είπε και ο προπονητής, ο Ματίας Αλμέιδα, μόνο ενωμένοι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Αλλά βέβαια χρειάστηκε απόλυτη στήριξη από την πλευρά της διοίκησης με την αγορά παικτών σε θέσεις που φαίνεται που κάνει μπαμ ότι η ΑΕΚ έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Και το κέντρο της άμυνας πάλι σήμερα, όπως και να έχει, πελαγοδρομούς. Το είπε άλλωστε και ο προπονητής, τον αντιπάλο Νομότα. Αυτά, Οδυσσέα, ένα τελευταίο σχόλιο. Ένα τελευταίο σχόλιο. Δεν ξέρω τι να πω, να μας βγει καλά η σεζόν.
χωρίς ανατροπές, χωρίς δυσάρεστα μαντάτα. Και αυτό. Πάντα ΑΕΚ. Γεια σας.